Λοιπόν, για ελάτε να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Βασιλάκο. Ο δημοσιογράφος τεχνολογίας είναι κοντά μας. Ευχαριστώ ολόθερμα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι πολύ ωραία να τα πούμε ήρεμα. Αυτό. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι καταρχάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν θέλω να θεωρηθώ μετά Χριστόν προφήτης και να πω ότι τακτοποιήθηκαν όλα. Θέλω να σας πω όμως ότι ό,τι και αν συνέβη, ελέγχθηκε, λειτουργήσε και να μείνουμε λίγο στην ουσία ότι είμαστε σε μια ιδιάζουσα φάση για τη χώρα γιατί υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έπρεπε να συνεννοηθούν το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το ΕΔΙΤΕ. Τέσσερις φορείς συνεννοήθηκαν, λειτουργήσαν. Δεν λέω ότι δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να γίνουμε καλύτεροι. Mm-hmm. Σίγουρα μπορούμε. Αλλά ας δούμε λίγο την ουσία, που η ουσία είναι να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά, να μην ταλαιπωρούνται οι γονείς, αλλά προσέξτε κάτι. Είναι εύκολο να ρίχνουμε το λίθο του αναθέματος και να πούμε αν έγινε, πώς έγινε, τι έγινε. Απ' την άλλη, αν παίζαμε τη διαβλητότητα ή το αδιάβλητο, όλοι θα θέλαμε να στραφούμε εναντίον του Υπουργείου Παιδείας ότι δεν τήρησε την ακεραιότητα του συστήματος. Η ακεραιότητα του συστήματος, γιατί αυτό είναι που καταδεικνύεται ως κυρίως ζητούμενο, η ακεραιότητα δεν θίχτηκε. Άρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ότι μπορούμε να δούμε αν θα μπορούσαμε τα σχολεία του εξωτερικού να τα αποκόψουμε, γιατί ξέρετε, είχαμε επιθέσεις από το εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κόβουμε την επαφή με το εξωτερικό. Απ' την άλλη, έχω σχολεία στην Ομογένεια. Χωρίς να ενημερώσω τα σχολεία στην Ομογένεια, δεν μπορώ να πω ότι κόβω τη γραμμή. Λοιπόν, καθίστε, γιατί λέμε τώρα πολύ ωραία, πολύ συγκεκριμένα θέματα του The Point. Ναι. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας μαζί μας, ο κύριος Κόπτσης, ήδη μας ακούει. Να τον καλημερίσουμε και εκείνον. Ναι. Χαίρετε, Γενικέ, να σας δούμε κιόλα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βάρβα. Καλημέρα. Λοιπόν, για να πάρουμε σε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Ακούσαμε και τον Νίκο τον Βασιλάκο σε μια πρώτη τοποθέτηση. Θα έρθουμε και ακόμη πιο βαθιά στο τι συνέβη, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί και τι αποφεύθηκε τελικά. Για να σας ακούσουμε. Δεν θα διαφωνούσα με τον κύριο Βασιλάκο. Θα αρχίσω όμως από το ότι σήμερα διεξήχθησαν κανονικά εξετάσεις. Όλα τα παιδιά και όλα τα σχολεία πήραν τα θέματα. Πέτυχε ο στόχος. Να σας πω ότι ήταν μια, όπως το γνωρίζετε, όπως αναφέρθηκε κιόλας, η πιο σημαντική επίθεση που έχει δεχθεί ο οργανισμός. Και σε έκταση και σε χρονική διάρκεια. Δεν μπορεί να έχεις μια επίθεση μεγατόνων, θα έλεγα, εκατομμυρίων χρηστών, οι οποίοι μπαίνουν κάποια στιγμή για να εμποδίσουν τη λειτουργικότητα μιας σελίδας, να αποτρέψει τα πάντα. Πρέπει να πω ότι και ήταν τόσο συστηματική ενέργεια που χτυπούσαν συγκεκριμένες μέρες και συγκεκριμένες ώρες και σε συγκεκριμένο σύστημα. Γιατί? Για να δημιουργήσουν, ο στόχος ποιος ήταν, πρέπει να το πούμε, αποσταθεροποίηση, ρήγματα στην εμπιστοσύνη των πολιτών, την εντύπωση ότι δεν λειτουργεί. Και ξέρετε, χρησιμοποίησαν ανήθεια τους μαθητές μας σε μια τόσο δύσκολη στιγμή ενώπιση πανελλαδικών εξετάσεων. Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή, σε απόλυτη συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων, εμείς ήμασταν εκεί, ένα οργανωμένο κράτος με μεθοδικότητα, σύνεση και χωρίς πολλά λόγια. Και λυπάμαι για διάφορες δηλώσεις που ακούγονται. Αποτρέψαμε τον κίνδυνο. Ποιος ήταν ο στόχος, οι μαθητές μας να πετύχουν να δώσουν τις εξετάσεις τους. Και ξέρετε, το 90% την πρώτη μέρα δώσουν εξετάσεις. Κάποιοι λένε, είχατε πλαν B. Φυσικά είχαμε. Όταν όμως την πρώτη μέρα διαπιστώσαμε το 90% των μαθητών δεν έδωσε εξετάσεις, δεν το εφαρμόσαμε. Είχατε σύστημα ασφαλείας. Φυσικά και είχαμε σύστημα ασφαλείας. Όταν όμως ένα κράτος την τελευταία τετραετία δημιουργήσαμε τέτοια ψηφιακή υποδομή, και όταν μιλήσω για το Υπουργείο Παιδείας που βρίσκομαι εδώ, να διατρέχει όλες τις δομές της εκπαίδευσης, καταλαβαίνετε ότι τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας που διαχρονικά είχαν πολλές αδυναμίες, εμείς τα βελτιώνουμε. Όπου υπάρχει πρόβλημα, αναβαθμίζουμε σε ένα σύστημα που τα 4 χρόνια το οργανώσαμε και φυσικά αναβαθμίζονται συνεχώς και φυσικά θέλουν περαιτέρω σε μια τεχνολογία που συνεχώς εξελίσσεται, θέλουν συνεχώς εξεχνωρισμό. Λοιπόν, για να το ζητήσουμε και περαιτέρω. Αποτρέψατε, λέτε, και τα χειρότερα. Αλλά θα μείνουμε σε αυτό και με τη βοήθεια του κύριου Βασιλάκου. Αλλά καταρχάς, κύριε Γενικέ, οι Πανελλήνιες είναι καθόλου έτοιμες να διεξαχθούν? Είναι άλλο σύστημα? Δεν εμπλέκεται? Δεν περιμένετε κάτι εκεί? Για να καθησυχάσουμε λίγο τον κόσμο για να πάμε και στα. Να το πω με κεφαλαία γράμματα και δυνατά. Να είναι απόλυτα ήσυχοι οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί μας και οι γονείς. Η λειτουργία των πανελλαδικών εξετάσεων έχει ένα πολλαπλώς εγγυημένο διαφορετικό σύστημα ασφάλειας. Δεν θα πω περισσότερα για καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους. Μόνο ότι είναι διασφαλισμένο απόλυτα.
και από οποιοδήποτε κακόβουλη μαζική επίσκεψη, γιατί έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Πλήρως διασφαλισμένες λοιπόν οι πανελλήνιες εξετάσεις, να το λέμε αυτό, το διαβεβαιώνει και, ο Γενικός, το διαβεβαιώνει ο κύριε Μπάρμπα, επιτρέψτε μου μόνο να πω ότι εμείς σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, σε μισή ώρα αποτρέπαμε και επαναλειτουργούσαμε την πλατφόρμα. Και να πω και κάτι επιπλέον, που δεν ξέρω είναι τυχαίο μεμονωμένο. Υπήρξαν μέχρι τώρα δύο περιστατικά από χθες, όπου μαθητές δέχονται μηνύματα από Ιταλία, όπου τους λένε μπείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και αλλάξτε εκστασικό κέντρο. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ή αν είναι μεμονωμένα τα ένα-δύο περιστατικά. Το ελέγχουμε, είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς. Θέλω να πω, μου φαίνεται μια επίθεση τόσο έντονη που χρησιμοποιεί τα παιδιά, όχι τόσο αθώα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και καταλαβαίνουμε τι εννοείται και τι ενδεχομένως θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Αλλά να ρωτήσω για να πάμε μετά και στον Νίκο τον Βασιλάκο να μας εξηγήσει περισσότερο. Δηλαδή, αυτό το σύστημα, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας ακούν, δέχεται ως οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό σύστημα διάφορου τύπου κυβερνοεπιθέσεις, αλλά συγκεκριμένα αυτές τις ημέρες στοχευμένα έγινε σε τέτοια ένταση που έπρεπε να ληφθούν και άλλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει ξαναδεχθεί επιθέσεις ή το πρώτο έγινε τώρα? Κοιτάξτε, επιθέσεις δέχονται κατά καιρούς τα συστήματα τα οποία αποτρέπονται. Αυτή ήταν τόσο μεγάλη. Ξέρετε, την πρώτη μέρα είχαμε 280 επισκέψεις, χτυπήματα ανά δευτερόλεπτο. Και τη δεύτερη μέρα, χθες, είχαμε 165 εκατομμύρια. Όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα κάπου. Δηλαδή, αν κάποιος από τους πολιτικούς σας αντιπάλους, σε πάση περιπτώσει από την αντιπολίτευση, όπως έχει διαμορφωθεί από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, οποιοδήποτε άλλο κόμμα, που υπονοούν ή λένε, οποιοδήποτε μπορεί να πει, ότι ρε παιδί μου, απλά τους έπεσε η σελίδα και λένε ότι δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι επρόκειτο για κάτι τέτοιο? Σας το ρωτάω ευθαρσώς, έχω μιλήσει πολλές φορές, κύριε Κότση, για να υπόθε ξεκάθαρα. Εννοείται, κύριε Μπάρμπα, ότι υπάρχουν τα στοιχεία, ότι ισχύει αυτά. Και τα στοιχεία τα σημερινά που πιστεύουμε να είναι μεμονωμένα και η συνολική επίθεση που έγινε. Και θέλω να πω ότι σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις που αφορούν τα παιδιά, πρέπει όλοι να είναι ενωμένοι και να αποτρέπουν κακοήθεις και αήθεις ενέργειες σε βάρος των παιδιών μας. Ένας είναι ο στόχος. Τα παιδιά μας να δώσουν επαναλλαδικές εξετάσεις και η κοινωνία λειτουργεί εύρυθμα. Και το κράτος είναι εδώ και δεν θα περάσουν αυτά τα μηνύματα που κάποιοι κακοήθεις προσπαθούν να περάσουν. Λοιπόν, η υπόθεση είναι σοβαρή. Να αποκωδικοποιήσουμε τη βοήθεια σου, Νίκο Βασιλάκο, τι ακριβώς μπορεί να συμβεί, τι έχει γίνει, τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα την επόμενη φορά, αν υπάρχει τελικά ένας οριστικός φραγμός και αν αυτό που μας λέει τώρα την καταγγελία ουσιαστικά ο κ. Κόπης ο Γενικός, ότι θα μπορούσε εν πολλής να συνδέεται κιόλας και αν μπορείς μέσα από ένα link ένας μαθητής όντως να δημιουργήσει ένα δούριο ύπο, ας το πούμε, και μια πρόσβαση σε έναν hacker στο συγκεκριμένο σύστημα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η δουλειά που έγινε ήταν πολύ προσεγμένη από την πλευρά των δύο Υπουργείων και των δύο φορέων. Δηλαδή, έβαλαν λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε στα πυρηνικά υποβρύχια και στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Γιατί στο πυρηνικό υποβρύχιο δεν μπορείς να κάνεις επανεκκίνηση ή στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Έτσι λοιπόν, φτιάξανε με Linux και με ένα πολύ ασφαλή κώδικα το σχολικό δίκτυο και την τράπεζα θεμάτων. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το αν είναι αποκεντροποιημένο ή κεντρικό το σύστημα, αυτό είναι ένα θέμα που θα το δουν στρατηγικά για το μέλλον. Δηλαδή, ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε ένα site, μία βάση δεδομένων και ένα σύστημα κληρώσεων. Το σύστημα κληρώσεων επιβαρύνει το σύστημα γιατί μπαίνει το σχολείο, μπαίνει με το όνομα χρήστη και τον κωδικό, ζητάει κλήρωση, απαντάει με θέματα το σύστημα, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο είτε το σχολείο να πάτησε επανειλημμένα την κλήρωση, είτε να ζήτησε νέα κλήρωση γιατί στο ζήτημα των ενδοσχολικών εξετάσεων, κάτι που δεν ισχύει με τις πανελλήνιες, είναι ότι η διδαχθήσα ύλη μπορεί να μην ταιριάζει. Δηλαδή μπορεί να δώσει ένα θέμα το σύστημα που το συγκεκριμένο σχολείο, γιατί είναι το σχολείο στην Ανάφη, στα Κουφονίσια, στη Δονούσα, δεν το είχε διδάξει. Οπότε αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα. Οπότε έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με κληρώσεις, με θέματα, με όλη τη φροντίδα αυτή και κάποιος λοιπόν το βάζει στόχο. Αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί λοιπόν να χτυπήσουν το σύστημα και το σύστημα μετά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνει μια επανεκκίνηση επειδή δέχεται επίθεση. Γιατί πολλά σχολεία, τα πρώτα σχολεία, δηλαδή είχαμε μπορεί και 2.500 σχολεία σε σύνδεση και κάποια σχολεία δεν μπορούσαν να συνδεθούν. Εκεί λοιπόν επέλεξαν σοφά να συνεχιστεί η διαδικασία.
Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έπεσε ακριβώς το σύστημα. Είχαμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, mm-hmm. οι οποίες καθυστερήσεις οδήγησαν στην εντύπωση ότι μπορεί και το σύστημα να έπεσε. Δεν έπεσε, λειτουργούσε πολύ αργά. Τι έγινε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Είχαμε μαθητές στα σχολεία, ευτυχώς σε λίγα σχολεία, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Σε πόσο βρε παιδί μου τελικά? Νομίζω πρέπει να ήταν 80 με 120 σχολεία, θα μας πει ο γενικός, τα ξέρει καλύτερα, που άργησαν τα παιδιά, δεν μπόρεσαν να δώσουν εξετάσεις την ίδια μέρα και πήγαν την επόμενη. Ευτυχώς ελέγχθηκε η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι να προσέξουμε πολύ, γιατί εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε κράτος πανικού, θα οδηγούμασταν σε κάτι που θα δημιουργούσε μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, σε πάυση των εξετάσεων, σε απευθείας αναθέσεις για ασφάλεια, σε διάφορα πράγματα που θα ήταν όλοι υπόλογοι. Ευτυχώς να πω, και αυτό είναι το μεγάλο μπράβο μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, mm-hmm. που αποδείχθηκε ότι ήταν άξια των περιστάσεων, δεν έκανε καμία βιαστική κίνηση, έλεγξε, έκανε διαχείριση της κρίσης και μπόρεσε και απέδειξε ότι το σύστημα λειτουργεί, οι εξετάσεις φτάσαμε τρίτη μέρα όλα καλά. Υπάρχουν βέβαια επικριτές που θα πούνε, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά αυτό μπορούσε να γίνει, μπορούσαν να γίνουν πολλά, αλλά υπάρχει ευθύνη και υπάρχουν τέσσερις φορείς. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι, και θα μας το επιβεβαιώσει ο Γενικός, που το ξέρει καλά, να επικοινωνήσει το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, με το ΙΕΠ και με το ΕΔΙΤΕ, και να συντονιστούν. Να συντονιστούν και να συνεννοηθούν. Θα σου πω κάτι. Είχαμε δεχτεί μια επίθεση και ήμουνα στην ομάδα πριν από χρόνια από τους απέναντι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς μπορέσαμε την επίθεση και την ελέγξαμε στο δεκάλεπτο. Σε πληροφορώ, κανένας της πολιτικής ηγεσίας δεν πίστευε ότι διορθώσαμε το πρόβλημα και κρατούσαν το site φοβισμένοι του Υπουργείου Εξωτερικών κάτω. Οπότε εγώ σηκώνω το τηλέφωνο, παίρνω την κυρία Ταχιάου στο γραφείο του κυρίου Πυρακάκη και λέω: πείτε στον Υπουργό, είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει πρόβλημα, γιατί έχουμε αφήσει όλες τις πρεσβείες και όλα τα προξενία στον κόσμο χωρίς mail. Οπότε ενεργοποιήστε το. Και πείτε στον Υπουργό ότι αν δεν φτάσει πληροφορία, σε 10 λεπτά θα βγω social και θα του το πω, θα του το στείλω μήνυμα. Δεν θα στείλω να καταγγείλω. Μα τι φοβερό παρασκήνιο ήταν αυτό, τώρα που το μάθαμε έτσι. Κι όμως, παιδιά, δεν πρόλαβα να το κάνουν. Ναι. Έστειλα όντως μήνυμα μέσω social ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και πρέπει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να το φέρει σε λειτουργία. Στα 20 λεπτά ήμασταν όλοι έτοιμοι. Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή ακούει ο κόσμος και θα πάει και στον κύριο Κόπτση και λένε, και το λένε τώρα και στο δημόσιο διάλογο, καλά πια τη σελίδα της Τράπεζας Θεμάτων βρήκαν 156 εκατομμύρια hackers, δεν ξέρω εγώ πώς, γιατί τώρα και αριθμοί ξέρεις λίγο και χτύπησαν. Πώς λειτουργεί αυτό, δηλαδή, όταν λέμε πολλαπλά χιλιάδες εκατομμύρια χτυπήματα? Πολύ τι απλά. Αυτό, ναι. Κάποιος μπήκε, και σας το λέω συγκεκριμένα και με τα λόγω γνώσεως, mm-hmm. και θα σας πω και άλλα στοιχεία στη συνέχεια, μπήκε στο dark web, στο σκοτεινό ιστό, mm-hmm. και αγόρασε ένα συμβόλαιο θανάτου, το οποίο συμβόλαιο θανάτου που δεν φαίνεται ότι είναι, ότι στρέφεται κατά της Τράπεζας Θεμάτων, το έστρεψε λοιπόν κατά της Τράπεζας Θεμάτων και μάλιστα, mm-hmm. όντως πληρώθηκαν πολλά χρήματα. Εγώ θα σας πω ότι την πρώτη μέρα ήταν κάποιες εκατοντάδες ευρώ, τη δεύτερη μέρα ήταν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Έτσι, Ναι, πληρώθηκαν. Τα οποία βέβαια, τα κίνητρα αυτών που οργάνωσαν την επίθεση σε αυτή τη στιγμή, mm-hmm. θα αποδείξουν τον ένοχο. Δηλαδή, ποιος qui bono, λέγανε οι Λατίνοι, και στα νομικά μένει αυτό. Mm-hmm. Ποιος ωφελείται. Ποιος ωφελείται από αυτό που συνέβη? Αυτό μπορεί να αποδειχθεί με κάποιο τρόπο, με κάποιο ηλεκτρονικό ίχνος, με η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο πολύ αγαπητός προϊστάμενος ο κύριος Παπακώστας έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία και έχει βρει αυτό που ξέρουμε κι εμείς, ότι είναι χιλιάδες υπολογιστές ζόμπι, mm-hmm. υπολογιστές με κακόβουλο λογισμικό, που mm-hmm. σημαίνει ότι είναι αθώοι οι χρήστες και οι ιδιοκτήτες των υπολογιστών, αλλά ένωση. Βρέθηκε λοιπόν αυτό, βρήκαμε ότι αυτή ήταν υπεύθυνη για αυτό που συνέβη. Δεν μπορούμε να βρούμε φυσικά τον κύριο ένοχο. Μπορεί να βρεθεί αυτός, παιδί, δεν μπορεί να βρεθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε αγορά, απλώς ποιος ωφελείται από αυτό που συνέβη, γιατί αυτός που θα ωφελεί το δεν μπόρεσε να δημιουργήσει την ψηφιακή αποσταθεροποίηση που ήθελε. Γιατί να ξέρετε ότι πολιτικά έχουμε κοινωνική, πολιτική και οικονομική αποσταθεροποίηση. Ωραία, πλέον σοβαρεύει έχουμε πάρα πολύ το θέμα, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο του κύριου Κόψη για να σας αποδεσμεύσουμε. Ναι. Άρα, τι λέμε, διδαχτήκατε από αυτό, λειτουργήσατε όπως λειτουργήσατε και περιμένουμε να δούμε και το Μπάρμπα, επόμενο. Εγώ να πω, κλείνοντας, ότι με σύνεση, με συνέπεια απέναντι στους μαθητές μας στην εκπαιδευτική κοινότητα και με μεθοδικότητα δουλέψαμε πολύ σωστά επί κ. Βασιλάκος αυτές τις δύο μέρες, χωρίς να φωνάζουμε για να ακούγονται κραυγές.
και να πανηγυρίζουμε γιατί κερδίσαμε. Κερδίθηκε μία μάχη, επιτρέψτε μου, ένας πόλεμος μίας κακόβουλης πολύ μεγάλης επιχείρησης που ο στόχος ήταν να μην γίνουν εκστάσεις και να εμποδιστούν και οι πανελλαδικές. Έγιναν όλες οι εκστάσεις και τις τρίτης και τις πρώτης και δευτέρα λυκείου. Οι μαθητές μας ανεπηρέαστοι πηγαίνουν να δώσουν εξετάσεις. Κερδίσαμε τη μάχη γιατί το κράτος είναι οργανωμένο, γιατί το κράτος είναι μεθοδικά δουλεύει. Και να ξέρετε ότι όλα θα πάνε καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ ολόθερμα και τους δύο, κ. Κόψη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, και βεβαίως ο Νίκος Βασιλάκος, ο δημοσιογράφος τεχνολογίας, που μας βοήθησε καταλητικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και μπροστά σε αυτά δεν υπάρχουν ούτε εταιρείες ούτε λεφτά. Έτσι, υπάρχουμε πολίτες και ως πολίτες όλοι βοηθάμε δωρεάν από το πόστο του και τη θέση του ο καθένας, όπως και εσύ βοηθάς τώρα, επειδή λες την αλήθεια και τη δείχνεις. Σε ευχαριστώ, θα ξαναπούμε.